εγώ αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι στο πόστο αυτό και μπορώ και συμβάλλω για το συγκεκριμένο χώρο. Είναι μοναδικό. Γι' αυτό προσπαθούμε και να έχει και στελέχωση μέσα με όποιο τρόπο μπορούμε, είτε είναι οκτάμινα είτε πεντάμινα, να μην μένει το μουσείο χωρίς άνθρωπο. Σαφώς και είμαστε κοντά, σαφώς και στηρίζουμε τις προσπάθειες, διότι χρήματα δεν έχει. Ο Δήμος είναι αυτός ο οποίος τα παρέχει κατά το δυνατόν, έτσι, κατά το δυνατόν. Και όσο θα είμαστε εκεί, θα υπάρχει αυτή η στήριξη προς το μουσείο. Και θεωρώ ότι ναι, υπάρχει μια θετική άποψη από όλους μας ότι πρέπει να μετακομίσει από εδώ και να πάει στην Τζανάκλη που θα είναι το κόσμημα της Κομωτινής και επιπλέον είναι και το μοναδικό μας το Μουσείο Καραθεοδωρίου, το οποίο έχει φοβερή επισκεψιμότητα. Τουλάχιστον στην εμπειρία που έχω στα 7 χρόνια που είμαι στον χώρο αυτό της ΔΚΠΑΚ, το Μουσείο Καραθεοδωρίου έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Δηλαδή, έρχονται μαζικά και πέρα από τα σχολεία υπάρχουν και ομάδες ανθρώπων, μαθηματικοί, επιστήμονες που περνάνε και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Να σκεφτείτε ότι πέρυσι η επισκεψιμότητα χόντεψε τις 4.000. Βέβαια, περισσότερο ήταν η επίσκεψη με σχολεία, αλλά ξέρετε ποιο είναι το σημαντικό, ότι τα σχολεία έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Είμαστε αρρωγοί στις προσπάθειες του συλλόγου.